Πόσο κυλάει τον Άρη πριν μπει στο παιχνίδι, τον ζύγισε. Τόσο ποια ζυγαριά είναι το μάτι του, τον ζυγίζει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι είναι ο Ιωάννη. Π.χ. η Ασημίρα που πήρε κιλά, τρώει. Συγχωροχάρτη στον Ταλάτζεφ να φύγει από τον Άρη, γιατί ο Άρης είναι το πρόβλημα. Γιατί από την πρώτη μέρα που πήγε για τον Τάκη, ο Άρης είναι πρόβλημα. Λογικό να είναι πρόβλημα. 5 στα 5 είναι πολλά, Τάκη μου. Είναι πολλές συνήκες. Μα αυτό δεν σας κάνει εντύπωση. Πολλές που είναι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι τιμωρήθηκαν. Είναι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν. Και έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Άρη και βαράνε τον Άρη. Με αυτό μου κάνει εντύπωση. Επίσης, με ποιο τρόπο, συγγνώμη λίγο, με ποιο τρόπο προσπαθεί δύο εβδομάδες να το ξεσκεπάσει αυτό. Γιατί πριν από μία εβδομάδα είπε ότι τα έχει ακούσει αυτά και ότι δεν ισχύει και δεν έχει δει τίποτα, αν θυμάμαι καλά. Πώς προσπαθεί δηλαδή να το ξεσκεπάσει, on camera, στην παραγωγή, στους παίκτες, πού. Υπονοεί ότι δύο εβδομάδες ξέρει ότι επικοινώνει ο Άρης. Όχι, λέει ότι προσπαθώ να τον ξεσκεπάσω. Αφού μία εβδομάδα πριν, παιδιά, είπε ότι εγώ προσωπικά δεν έχω δει τίποτα, έχω ακούσει αυτά που έχει πει ο Κωνσταντίνος Ανανοήλ και δεν είμαι ρουφιάνος. Άρα πού υπήρξε ρουφιάνος και έλεγε αυτά τα πράγματα. Πού προσπαθούσε, κάπου συγκεκριμένα να βγάλει αυτό το πράγμα. Ό,τι μπορεί, λέει. Είναι γεγονός βέβαια, να το λέμε για να το ξαναλέμε, ότι όταν κάνεις κάτι παράνομο πρέπει να τιμωρηθείς. Είναι δεδομένο. Ήταν παράβαση κανόνων βασικά. Ακριβώς. Επίσης και κάτι άλλο. Επειδή όντως δεν ξέρουμε τι επικοινωνία υπήρξε, τι έκανε ο Τάλα και τι έκανε ο Άρης, δεν ξέρουμε ακριβώς που λέμε τώρα YouTube και γελάμε και αυτά, αλλά δεν ξέρουμε. Είδανε κάτι, δεν είδαν. Αυτό δίνει το δικαίωμα σε όλους να λένε ό,τι θέλουν. Οπότε αυτό. Ναι, πρέπει να το φας αυτό. Αφού έκανες κάτι παράνομο, θα φας σε όλη αυτή την κατηγορία. Παιδιά, δυστυχώς. Παράνομο, ναι, αλλά μας είπανε τι κάνανε. Ότι προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα και να επικοινωνήσουν. Δεν έχει δικαίωμα. Γιατί δεν ήμουν μπροστά, ρε φίλε. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να μην πιστεύουμε αυτά που λέει, βεβαίως. Εγώ έχω δικαίωμα να μην θέλω να φέρω το όνομά μου στο παιχνίδι. Αλλά βλέπω δεν το ακούει και δεν το σέβεται κανείς. Εγώ προσπαθώ να.